Πάμε να καλησπερίσουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Μανώλη Φραγκό, ο οποίος είναι στη σύνδεση. Καλησπέρα, κύριε Φραγκό. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα στους συνομιλητές και στους τηλεθεατές του Alert TV. Σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Γιατί πράγματι, λοιπόν, είναι εντυπωσιακό και δημοσιογραφικά είναι εντυπωσιακό, και σε αυτή τη συγκυρία μάλιστα, το γεγονός ότι καταθέσατε εσείς ερώτηση ως Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης για την ενίσχυση της Θεσσαλίας και με ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να βλέπουμε, παρακαλώ, για να μας πείτε και εσείς το παρασκήνιο τώρα, το τι έχει γίνει εδώ, της ερώτησης και της απάντησης η οποία δόθηκε. Με ερώτηση, λοιπόν, προς την Επιτροπή, αν συμφωνεί ότι πρέπει να επιβληθούν αφενός νέες καινοτόμες αγροτικές επιχειρήσεις στη Θεσσαλία μέσω μηδενικής φορολογίας. Παρακαλώ, παιδιά, δώστε μου και τα εδώ. Λοιπόν, μέσω μηδενικής φορολογίας για ορισμένο διάστημα, ώστε να ανθίσει η δημιουργία μετά την καταστροφή, μαζί με όλα τα άλλα μέτρα. Και η απάντηση η οποία σας έχει έρθει, σας έχει δοθεί, είναι ότι καταρχάς εναπόκειται καταρχάς στην ίδια, λέει, στα κράτη-μέλη να αποφασίζουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το λέει πάνω-πάνω. Παρακάτω, λοιπόν, η Ελλάδα έχει θέσει σε εφαρμογή δύο καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων για την αποκατάσταση ζημιών. Αναλυτικά, λοιπόν, Θεσσαλία, προϋπολογισμός 116 εκατομμύρια και όλα αυτά, δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά απαλλάσσονταν κατά κατηγορία, κατά βάση κανονισμού απαλλαγής, κατά κατηγορία στον κανονισμό κλπ. Κλπ. Δεν χρειάστηκε να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή. Επιπλέον, στις 28 Νοεμβρίου 2023, η Επιτροπή ενέκρινε καθεστώς με προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα διαρκέσει έως 31 Δεκεμβρίου 2007. Στόχος είναι να στηρίξει με άμεσες επιχορηγήσεις έως 200.000 ευρώ. Έως 200.000 ευρώ αναδικαιούχο γεωργού, στον οποίο η φυσική και ζωική παραγωγή ή ο εξοπλισμός παραγωγής συμπεριλαμβανομένων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων υπέστη ζημιές, αποθεομηνίες και δυσμενή κλιματικά φαινόμενα. Κύριε Φράγκο, έρχομαι σε εσάς. Το ψητό είναι εδώ, ότι μπορούν να διατεθούν με άμεσες επιχορηγήσεις ύψους έως 200.000 ευρώ αναδικαιούχο. Σωστά? Έτσι ακριβώς. Είναι μια απάντηση που, ενώ μας εκπλήσει, δεν μας εντυπωσιάζει, ότι παίρνουμε μια απάντηση που αφορά τη συγκεκριμένη κυβέρνηση της ολιγορίας και της προχειρότητας. Να πούμε στους τηλεθεατές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οικονομικά πώς λειτουργεί. Συγκεντρώνει τα χρήματα, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια οικονομική ένωση κατά κανόνα. Συγκεντρώνει τα χρήματα μέσω της φορολόγησης από τα κράτη-μέλη και τα αναδιανέμει σε διάφορες περιπτώσεις, μέσω των ΕΣΠΑ, μέσω των αποζημιώσεων, μέσω των ενισχύσεων, μέσω των ενισχύσεων στα κράτη-μέλη. Παλαιότερα ήταν πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο άμεσο το να πάρει ένα κράτος μέλος χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον χρήματα παίρνουν αυτοί που είναι τυπικοί, αυτοί που είναι οργανωμένοι, και τα κράτη-μέλη φυσικά που καταθέτουν εκθέσεις όπως πρέπει να είναι. Η ελληνική κυβέρνηση, επειδή σε αυτό το κομμάτι στην ελληνική κυβέρνηση κυριαρχεί η προχειροδουλειά και η προχειρότητα, χάνουμε συνεχώς χρήματα τα οποία δικαιούμαστε, τα οποία τα έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των φόρων ήδη από την χώρα μας και από τους φορολογούμενους και πρέπει να τα πάρουμε πίσω. Τα χάνουμε, λοιπόν, αυτά τα χρήματα λόγω της κακής δουλειάς που γίνεται από τα ελληνικά υπουργεία. Το ίδιο συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Έπειτα από τις καταστροφές στη Θεσσαλία, εμείς καταθέσαμε μία ερώτηση υπό τις οδηγίες του Προέδρου μας, του Κυριάκου του Βελόπουλου, που καθημερινά αναδεικνύει πόσο σημαντικός είναι ο πρωτογενής τομέας για εμάς. Λοιπόν, καταθέσαμε μία ερώτηση και ζητήσαμε και αποζημιώσεις ως δικαιούμαστε, αλλά και ζητήσαμε αν μπορεί να μπει σε ένα καθεστώς χαμηλής ή μηδενικής φορολογίας στη Θεσσαλία, διότι να πούμε ότι το να μπει μία περιοχή σε ένα καθεστώς χαμηλής φορολογίας έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό,
Και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές δεν το επιτρέπει, τις περισσότερες. Διότι αν ένας παραγωγός στη Θεσσαλία δεν πληρώνει φόρους, θα έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του παραγωγού στην Ιταλία, στη Γερμανία και ως εξής. Εμείς λοιπόν πήραμε από αυτή την απάντηση τρία πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία αναδεικνύουν την ανικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης. Πρώτον, μας είπαν ότι τα μόνα προγράμματα που είναι υπό έγκριση για την Ελλάδα, για τη Θεσσαλία, φτάνουν στο ύψος των 140 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι οι ζημίες στη Θεσσαλία ξεπερνούν τα 3 δις. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι αυτή η διαφορά και θα φανεί τα επόμενα χρόνια στην οικονομία μας. Δεύτερον, μας είπε ότι έχει εγκριθεί ένα ποσό 80 εκατομμυρίων, όπως το διαβάσατε κι εσείς, το οποίο μπορεί να φτάσει να αναλογεί έως και 200.000 ευρώ αναγρότη. Ενώ το νούμερο μας ακούγεται τεράστιο, για κάποιον που ξέρει από μονάδες πρωτογενή τομέα, είναι βασικά χρήματα, διότι για παράδειγμα μόνο ένα αρμεκτήριο που μπορεί στις πλημμύρες να καταστράφει και μπορεί να ξεπερνάει αξία τους 50-60.000 ευρώ, ή ένα τρακτέρ ή μια μονάδα γενικότερα που καταστράφηκε στις πλημμύρες. Τα χρήματα λοιπόν είναι πολλά, αλλά δεν κάνει κανείς το παραμικρό από την ελληνική πλευρά για να τη διεκδικήσει και να τα πάρει ο αγρότης. Και τρίτον, και εξίσου σημαντικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά έδωσε το πράσινο φως για να μπουν σε καθεστώς μηδενικής φορολόγησης οι αγρότες και η παραγωγή της Θεσσαλίας. Τρία πράγματα ζητήσαμε και στα τρία ουσιαστικά πήραμε απάντηση που εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση και αναδεικνύει την ανικανότητα και φυσικά επαληθεύει και επιβεβαιώνει τους λόγους για τους οποίους αυτή τη στιγμή οι αγρότες, αντί να είναι στα χωράφια τους και να εργάζονται, βρίσκονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στους δρόμους και ξενυχτάνε για να διεκδικήσουν τα δεδομένα. Τις ερωτήσεις σας παρακαλώ, Ανδρέα. Οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές τι έκαναν για το θέμα, κύριε Φράγκο? Κοιτάξτε, ο πρωτογενής τομέας δεν απασχολεί και δεν ενδιαφέρει τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Μπορώ να το εξηγήσω εντάχει. Η ΜΕΝ, Νέα Δημοκρατία και το Λαϊκό Κόμμα, επειδή βρίσκονται και στην κυβέρνηση, εξυπηρετούν την ατζέντα που τι ζητάει, να σταματήσει να παράγει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να είμαστε εξαρτημένοι από τις τρίτες χώρες, να μην παράγουμε τίποτα, καθώς ακούμε φυσικά και τη δαιμονοποίηση ακόμα και των κτηνοτροφικών μονάδων για τους ρήπους στο περιβάλλον. Άκουσον, μας λένε ότι οι αγελάδες ευθύνονται για τους ρήπους στο περιβάλλον. Έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αυτή την ατζέντα εκφράζει η Νέα Δημοκρατία και το Λαϊκό Κόμμα. Απ' την άλλη, θέλω να το πω, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή πολιτικοί της αριστεράς και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο προσπαθούν να καρποθούν και να καπελώσουν τους αγώνες των αγροτών. Δεν γνωρίζουν ή γνωρίζουν και δεν το αναφέρουν ότι βασικό αίτημα των αγροτών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι ότι λόγω της παράνοιας που επικρατεί τα τελευταία χρόνια για την προστασία του περιβάλλοντος, σε πολλά εισαγωγικά, έχει εκτοξευθεί το κόστος παραγωγής και έχει γίνει μη βιώσιμη η παραγωγή και κτηνοτροφική και αγροτική. Αυτή λοιπόν την παράνοια την φέρνουν κυρίως τα κόμματα της αριστεράς. Είναι υποκριτικό λοιπόν να βλέπουν έναν πολιτικό από το ΣΥΡΙΖΑ ή από την ΚΟΥΕ στο Ευρωκοινοβούλιο, από τους σοσιαλιστές, να μας λένε ότι δικαίως διαμαρτύρονται οι αγρότες για το κόστος παραγωγής, τη στιγμή που βασική αιτία της αύξησης του κόστους παραγωγής είναι οι παράλογοι νόμοι που μας φέρνουν αυτοί οι οικολόγοι και έχουν εκτοξεύσει το κόστος παραγωγής. Αυτοί οι κανόνες, να αποκλίνοντας ότι δεν ισχύουν για τις τρίτες χώρες. Οι τρίτες χώρες λοιπόν παράγουν προϊόντα με πολύ χαμηλότερο κόστος, φτάνουν αυτά τα προϊόντα χωρίς ελέγχους στα ευρωπαϊκά ράφια και είναι αδύνατο φυσικά οι Έλληνες και Ευρωπαίοι αγρότες να τα ανταγωνιστούν. Αυτή είναι εντάχει η κατάσταση και η στάση και η δουλειά σε εισαγωγικά που έχουν κάνει οι υπόλοιπες πολιτικές ομάδες για τον πρωτογενή μας τομέα. Εμείς ως ελληνική λύση και ως συντηρητικοί ευρωβουλευτές και πολιτικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο αγωνιζόμαστε για να παράγει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ευρωπαίοι αγρότες τα τρόφιμα που καταναλώνουμε. Διότι χωρίς φαγητό, χωρίς αγρότες δεν υπάρχει φαγητό και χωρίς φαγητό δεν υπάρχει μέλλον. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Κωνσταντίνε Μπογδάνο. Κύριε Φράγκο, καλησπέρα και συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε. Θεωρείτε ότι είναι στο χέρι μας, εννοώ στο χέρι των Ευρωπαίων πολιτών, στηρίζοντας κόμματα τα οποία είναι στο εθνοσυντηρητικό τόξο, στηρίζοντας κόμματα τα οποία συνεργάζονται με το ECR ή με το ID, να έχουν
μια σύνθεση Ευρωκοινοβουλίου που θα ανατρέψει τα δεδομένα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται στην Ευρώπη. Γνωρίζετε ότι οι αγρότες είναι στο στόχαστρο, διότι είναι στη βάση της τροφικής, της κοινωνικής, της οικονομικής πυραμίδας, διότι η νέα εποχή και η νέα τάξη θέλει να ελέγξει τα πάντα και ξεκινάει από την τροφή, μεταξύ άλλων. Πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να ανατραπεί με μία ψήφο η οποία να είναι πανευρωπαϊκή, να είναι πιστική και η οποία να αλλάξει τους συσχετισμούς? Έτσι ακριβώς. Οι συσχετισμοί και η αριθμητική στο τέλος της μέρας είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι σχηματίζονται και οι αντίστοιχες πλειοψηφίες. Αν καταφέρουμε, ως ελληνική λύση μιλάω πάντα, οι συντηρητικοί ευρωβουλευτές να ξεπεράσουν έναν συγκεκριμένο αριθμό των 200-250 ευρωβουλευτών, θα αλλάξει τελείως η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια είχαμε το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης, είχαμε το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής και της ενίσχυσης της εξωφρενικής σε βαθμό που ξεπερνά τη λογική ενίσχυση της Ουκρανίας. Παρένθεση, την ώρα που το ξέρει και ο κύριος Παπακυριακόπουλος, φαντάζομαι πολύ καλά, την ώρα που οι αγρότες, τα τρακτέρ βρίσκονταν στους δρόμους, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να αποφασίσει για τους αγρότες, αποφάσισε να δώσει 500 δις, αν δεν κάνω. Και πού να δείτε σε λίγο, θα σας δείξουμε εδώ στην Αθήνα. Το παίξαμε πριν, κύριε Φράγκο. Εδώ στην Αθήνα τη χλειδί μεγάλων δημοσιογράφων και υπουργών την ίδια ώρα. Θα τα δούμε σε λίγο. Ελάτε, κύριε Φράγκο. Για να κλείσω και να απαντήσω στο ερώτημα του κυρίου Μπογδάνου. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έφτασε στην ατζέντα και το ζήτημα του πρωτογενή τομέα εν ώψη των ευρωεκλογών που έρχονται τους επόμενους μήνες. Καλό τους πολίτες και καλούμε τους πολίτες την ώρα της κάλπης να σκεφτούν παράνομη μετανάστευση, εξωτερική πολιτική, πρωτογενή τομέα και με αυτά τα ζητήματα και τις τοποθετήσεις των κομμάτων αντιστοίχως σε όλα αυτά τα ζητήματα να ρίξουν την ψήφο τους μέσα στην κάλπη. Αρισπίνο. Κύριε Καψαβέλη, εγώ εκτιμώ ότι δεν χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσουν τα όσα ευστόχως είπε με 200 λέξεις σε 1,5 λεπτό ο κύριος Φράγκος. Επισημαίνω όμως ότι αυτά φαντάζομαι τα γνωρίζουν οι πατέρες των συνδικαλιστών της αγροτιάς και τα έκρυψαν. Όπως επίσης τα γνωρίζουν και οι διπλωματικοί συντάκτες των καναλιών και τα απέκρυψαν, ενώ θα έπρεπε να είναι πρώτη είδηση. Καταλαβαίνετε τώρα ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα παρά από ελάχιστους, από ένα Φράγκο, από 12 βουλευτές, από 5 δημοσιογράφους που κάνουν αυτό που νομίζουν. Όταν κάποιος δεν θέλει να σωθεί όμως, κύριε Καψαμπέλη, δεν μπορεί να το σώσει κανένας. Ένα τελευταίο σχόλιο από τον κύριο Φράγκο για να τον αποδεσμεύσουμε. Κλείνοντας, επειδή σας παρακολουθούσα προηγουμένως και αναρωτηθήκατε για την στάση των αγροτών έξω από το Ευρωκοινοβούλιο που έτυχε να παραστώ κι εγώ, ναι, θέλω να σταθώ και σε αυτά που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Πίνος. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, θα πρέπει να μας απασχολήσει πολύ το τι ρόλο παίζουν οι συνδικαλιστές με την έννοια αυτοί που μιλούν, που είναι πάνω από τον απλό μεσαίο αγρότη. Γιατί καλός ή κακός, έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι πολλές φορές έχουν μια πολύ προβληματική στάση και λειτουργούν σαν βαλβίδες αποσυμπίεσης, όπου για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα κατευνάζουν τους αγρότες, τους απλούς μελισσοκόμους, τους αλλοείς, τους κτηνοτρόφους, τους λένε έλα μωρέ, τι να κάνει και η ελληνική κυβέρνηση, αυτό μπορεί, αυτό κάνει. Και με μια τέτοια επιχειρηματολογία, στην ουσία κρύβει τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι για να έχουν μερικές μειοψηφίες που βρίσκονται γύρω από το Υπουργείο ένα προσωπικό συμφέρον. Κύριε αυτό Φράγκο, είναι πολύ σημαντικό και αυτό δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γι' αυτό και όλοι μαζικά βρίσκονται στους δρόμους. Υπάρχει αυτή η διαφορά. Κύριε Φράγκο, να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για τις πληροφορίες που ενδιαφέρουν άμεσα, ξαναλέω, τους αγρότες. Με βάση την ερώτησή σας, απαντήθηκε, δεν το έχει κάνει γνωστό ούτε η κυβέρνηση ούτε κανείς άλλος για τη δυνατότητα άμεσων επιχορηγήσεων έως 200.000 ευρώ αναδικαιούχο. Κύριε Φράγκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ. Καληνύχτα.